Μύκονος είναι η ναυαρχίδα της ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας. Ταυτόχρονα όμως φέτος είναι και το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα της παταγώδους αποτυχίας της κυβέρνησης στη διαχείριση της πανδημίας. Όταν κάνεις για δεύτερη συνεχόμενη φορά σε έναν χρόνο το ίδιο λάθος, τότε δεν πρόκειται για αστοχία ή για ατυχία, αλλά για ανικανότητα. Λοιπόν, καλά μας τα ανακοινώσανε για τις 6 ώρα το απόγευμα να ακούσουμε. Αν είναι δυνατόν. Άνοιξε χωρίς αυστηρά υγειονομικά μέτρα στις πύλες εισόδου της χώρας. Άνοιξε χωρίς μαζικό τέστινγκ και ιχνηλάτηση. Άνοιξε χωρίς να ενισχύσει τις τοπικές μονάδες υγείας. Επαναλαμβάνω, ο ελληνικός τουρισμός και η δημόσια υγεία είναι κρίσιμα ζητήματα για να αντιμετωπίζονται με αυτή την αβάσταχτη ελαφρότητα. Πρώτα θα πρέπει να γίνει και μια πολύ σοβαρή προσπάθεια αποκατάστασης αυτής της πληγής στη δημόσια εικόνα του ελληνικού τουρισμού και της Μύκονη. Η Μύκονος άλλωστε είχε ένα υψηλό ποσοστό εμβολιασμού, πάνω του 90-95%, παρ' όλα αυτά έκλεισε. Άρα κάπου αλλού πρέπει να εντοπίσουμε τις αιτίες που είχαν υψηλά κρούσματα. Άρα λοιπόν, εγώ περιμένω να ακούσω και από εσάς να μου πείτε αν η ζημιά που υποστήκατε είναι πολύ μεγάλη και άρα έχετε και εύλογες διεκδικήσεις για την αποκατάσταση αυτής της ζημιάς. Ή αν έχετε κάποιες άλλες σκέψεις και προτάσεις, οι οποίες θα άξιζαν τον κόπο να αναδειχθούν κεντρικά και να αντιληφθούν από την κεντρική εξουσία. Θα είναι κρίμα να χαθεί μια σεζόν η οποία εμείς την προετοιμάζουμε από τη στιγμή που λύγει η προηγούμενη. Δεν το φανταζόταν βέβαια κανείς από εμάς ότι θα φτάσουμε δεύτερο καλοκαίρι τέτοιο. Τότε εμείς μαζί τα δύο σωματεία προτείναμε κάποια μέτρα. Ήταν η χρήση μάσκας οπωσδήποτε μέσα στον παραδοσιακό οικισμό, χωρίς να αφήνεται στην ευχέρεια του πολίτη να κρίνει αν είναι συνωστισμός ή όχι. Το δεύτερο που προτείναμε είναι ότι θέλουμε μεγαλύτερο αριθμό επιδημιολογικής επιτήρησης, πιο πολλά rapid test.